εφαπτωμένη κάθετη σε γνωστή ευθεία. Θα λύσουμε την εξής άσκηση να βρείτε την εξίσωση της εφαπτωμένης στη γραφική παράσταση της F, όπου η F του Χ είναι Χ τετράγωνο μειον Χ και 1, που είναι κάθετη στην ευθεία ε, η οποία έχει εξίσωση 3 ψ μειον Χ και 12 ίσον 0. Πώς να λύσουμε αυτήν την άσκηση? Φτιάχνουμε το σχήμα με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra. Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της F του Χ είναι μία παραβολή, το περιμέναμε άλλωστε, και η ευθεία βρίσκεται μακριά από την παραβολή. Και θέλουμε να βρούμε από τις άπειρες εφαπτωμένες που υπάρχουν στη γραφική παράσταση της F, κάποια που να είναι κάθετη σε αυτή την ευθεία. Έχω φτιάξει μια τυχαία κάθετη. Αν τη μετακινήσω, μπορεί να πετύχω κάποιο σημείο που αυτή η ευθεία να εφάπτεται στη γραφική παράσταση της F. Το ερώτημα είναι, ποιο είναι το σημείο επαφής? Μοιάζει να είναι ποιο. Ενδεχομένως να είναι το μείον 1,3. Εμείς όμως πρέπει να λύσουμε την άσκηση χωρίς τη βοήθεια του σχήματος. Τι να βρούμε πρώτα? Η εφαπτωμένη θέλουμε να είναι κάθετη σε αυτή την ευθεία, να σχηματίζει γωνία 90 μοιρών. Εμείς γνωρίζουμε την ευθεία, αλλά δεν γνωρίζουμε την εφαπτωμένη ούτε το σημείο β, που είναι το σημείο επαφής. Όταν δεν γνωρίζουμε το σημείο επαφής, ξεκινάμε τη λύση της άσκησης δίνοντας όνομα στο σημείο επαφής, αυτό που αναζητούμε. Δηλαδή λέμε έστω β χ0, ε χ0, το σημείο επαφής της ζητούμενης εφαπτωμένης. Η εφαπτωμένη της F στο β, τι συντελεστή διεύθυνσης έχει? Με τι ισούται το λάμδα της εφαπτωμένης στη γραφική παράσταση της F στο σημείο χ0? Φτιάχνουμε ένα πρόχειρο σχήμα. Στο πρόχειρο σχήμα φτιάχνουμε πρώτα την εφαπτωμένη και την τυχαία ευθεία και μετά φτιάχνουμε την F, την οποία τη μαγειρεύουμε έτσι ώστε να εφάπτεται σε κάποιο σημείο χ0. Το GeoGebra βέβαια μας έχει βοηθήσει στο να φτιάξουμε περίπου το σχήμα όπως θα ήταν σωστό, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Το κάνουμε για να καταλάβουμε τι ψάχνουμε να βρούμε. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτωμένης, της πράσινης ευθείας, τι σχέση έχει με την F και με το χ0? Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτωμένης στη γραφική παράσταση της F σε κάποιο σημείο χ0 ισούται με F-τόνος του χ0. Ισούται με την παράγωγο της F στο χ0. Άλλο η πράσινη ευθεία που είναι η εφαπτωμένη, την οποία δεν γνωρίζουμε, ούτε και το χ0 γνωρίζουμε, και άλλο η κόκκινη ευθεία για την οποία γνωρίζουμε την εξίσωσή της. Εμείς ψάχνουμε τώρα την πράσινη ευθεία. Για να βρούμε την εφαπτωμένη θα ξεκινήσουμε από το χ0. Να βρούμε λοιπόν την εφτόνος του χ με τι είναι ίση. Προφανώς είναι ίση με 2χ μειον 1, άρα η εφτόνος του χ0, η παράγωση F στο σημείο χ0 θα είναι ίση με 2χ0 μειον 1. Φτάσαμε στην κρίσιμη στιγμή. Πώς θα βρούμε το χ0? Θα μας βοηθήσει η σχέση των δύο ευθειών. Οι ευθείες αυτές σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών. Τι σημαίνει αυτό για τους συντελεστές διεύθυνσης των δύο ευθειών? Αν οι συντελεστές είναι ίσοι, οι ευθείες είναι παράλληλες. Αν οι ευθείες είναι κάθετες, το γινόμενο των συντελεστών διεύθυνσης ισούται με μείον 1. Ε1 κάθετη στην ε2, αν και μόνο αν λάμδα 1 επί λάμδα 2 ισον μείον 1. Πώς θα βρούμε το συντελεστή διεύθυνσης της κόκκινης ευθείας? Ξέρουμε την εξίσωσή της. Τι θα κάνουμε για να βρούμε το συντελεστή διεύθυνσης? 3 ψ μειον χ συν 12 ισον 0, 3 ψ ισον χ μειον 12 και φέρνουμε την ευθεία στην μορφή ψ ισον λάμδα χ και β. Άρα διαιρούμε με το 3 και τα δύο μέλη και θα έχουμε ψ ισον 1 τρίτο χ, το μειον 12 τρίτα το γράφουμε μειον 4. Άρα η ευθεία ε έχει εξίσωση ψ ισον 1 τρίτο χ μειον 4, οπότε ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσής της? Η ευθεία αυτή έχει συντελεστή διεύθυνσης 1 τρίτο. Είναι στη μορφή ψ ίσον λάμδα χ και β. Άρα λοιπόν το λάμδα της ευθείας ε είναι ίσο με 1 τρίτο. Η εφαπτωμένη στη γραφική παράσταση της F στο χ0 τι συντελεστή διεύθυνσης έχει? Εφτόνος του χ0. Είπαμε ότι το λάμδα είναι το εφτόνος του χ0. Έχουμε λοιπόν η πράσινη ευθεία έχει συντελεστή διεύθυνση εφτόνος του χ0 και η κόκκινη ευθεία συντελεστή διεύθυνση 1 τρίτο.
Για να είναι οι δύο ευθείες κάθετες, τι θα πρέπει να ισχύει για τους συντελεστές διεύθυνσής τους? Το γινόμενό τους θα πρέπει να είναι ίσο με μείον 1. Η εφαπτωμένη στη ΣΕΕΦ στο χ 0 είναι κάθετη στην ευθεία ε. Άρα το λάμδα της ε επί την παράγω της ε στο χ 0 θα είναι ίσο με μείον 1. Αντικαθιστούμε το λάμδα της ευθείας ε και το ευτόν στο χ 0 και βρίσκουμε το χ 0. Με τι ισούται το χ 0? 1 τρίτο επί 2 χ 0 μείον 1 είναι ίσο με μείον 1, το λύνουμε. Βρίσκουμε ότι το χ 0 είναι ίσο με μείον 1. Παρατηρούμε ότι και στο GeoGebra αυτό μας έδειξε ότι το σημείο β έχει τετμημένη μείον 1. Η ζητούμενη εφαπτωμένη έχει εξίσωση πόσο? Σύμειον f του μείον 1 ίσον ευτόνος του μείον 1 επί χ συν 1. Κάνουμε τις πράξεις και πόσο βγαίνει? Βρίσκουμε το f του μείον 1 και το ευτόνος του μείον 1 και αντικαθιστούμε. Το f του μείον 1 είναι ίσο με 3. Το ευτόνος του μείον 1 με τι είναι ίσο? Είναι ίσο με μείον 3, άρα θα έχουμε σύμειον 3 ίσον μείον 3 επί χ συν 1. Και βγαίνει ότι το ψ είναι ίσο με μείον 3 χ. Όσο δηλαδή δείχνει και το GeoGebra, δεν είναι απόλυτα ακριβές εδώ, ίσως θέλει να ζουμάρουμε ή να το μετακινήσουμε λίγο, λέει μείον 3 χ μείον 0,02. Κάπως έτσι βρίσκουμε την εφαπτωμένη η οποία είναι κάθετη σε γνωστή ευθεία. Βρίσκουμε το συντελεστή διεύθυνσης ευθείας, λέμε έστω β χ 0,f του χ 0 το σημείο επαφής της ζητούμενης εφαπτωμένης και ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτωμένης ισούται με την παράγω της f στο χ 0. Οι δύο ευθείες είναι κάθετες αν το γινόμενο των συντελεστών διεύθυνσης είναι ίσο με μείον 1. Αυτό μας βοηθάει να βρούμε το χ 0 και από εκεί και πέρα μπορούμε εύκολα να βρούμε την εξίσωση της ζητούμενης εφαπτωμένης.